Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε περιστρέφοντας ένα αντικείμενο να δημιουργήσουμε ένα στερεό. Βλέπετε, έχω γυρίσει τον άξονά μου, το hip C, να το βλέπω σε αυτή τη μορφή και έχω σχεδιάσει μία line και ένα τόξο. Ωραία, που το πήρα. Απλά προσέξτε να είναι έτσι γυρισμένο. Λοιπόν, αν τώρα θέλω να περιστρέψω αυτό εδώ το τόξο με άξονα αυτό εδώ, μπορώ να φτιάξω κάτι σαν βάζο, να το πω και έτσι. Λοιπόν, πώς περιστρέφουμε? Περιστρέφουμε με τον εντολή Revolve. Επιλέγουμε πρώτα το αντικείμενο που θέλουμε να περιστρέψουμε. Πατάμε Enter και μετά του δίνουμε τον άξονα. Και όπως βλέπετε, αρχίζει να μου το περιστρέφει. Αν τώρα γράψω 180 μοίρες, τώρα πρέπει να δώσω τις μοίρες. Αν γράψω 180 θα μου το κάνει μισή περιστροφή. Αν του γράψω 360 θα μου το κάνει ολόκληρη περιστροφή. Πρέπει να προσέξει αυτό μέσα πλέον, αυτό είναι σαν επιφάνεια. Δεν έχει κάποιο πάχος. Ωραία. Αν τώρα το σβήσουμε αυτό, έχουμε κρατήσει τη γραμμή. Αν σχεδιάσω, αλλάξω το UCS μου, εδώ, δηλαδή να είναι στη χύψη, και πάω εδώ πέρα και σχεδιάσω παραδείγματος χάρη ένα κύκλο, ωραία, ή μάλλον μισό κύκλο, να τον κόψω, κανονικά με τις εντολές που ξέρουμε από το 2D. Ωραία, σβήνω αυτά, δεν τα θέλω πλέον, εδώ. Αν του πω τώρα να μου περιστρέψει το revolve εδώ, είναι εδώ. Ωραία. Αυτό, enter, με άξονα αυτό και του πω 180, μου έφτιαξε, βλέπετε, μια μισή σφαίρα. Θα μπορούσα να είχα κάνει μια σφαίρα και να είχα κόψει τη μισή με μπούλια. Αλλά έτσι, αυτός είναι και ένας άλλος τρόπος.